Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλά? Προσπαθούμε με όσα ακούμε, πρόεδρε, και λέω ευθύς αμέσως τι συμβαίνει, τι κάζετε κι εσείς ή πώς το προσεγγίζετε το θέμα με τα Σκόπια τις τελευταίες ώρες, με την ψηφοφορία που πέρασε έστω με εκβιασμούς όπως καταγγέλθηκε, με ψηφοφορίες περίεργες, διγλωσία στην Αθήνα. Κύριε Λεβέντη, ένα πρώτο σχόλιο. Ακούστε, η ψηφοφορία στα Σκόπια ήταν φυσικό να καταλήξει στο ναι, να βρεθούν δηλαδή οι 80, διότι οι Σκοπιανοί παίρνουν τα πάντα με τις πρέσπες. Παίρνουν όνομα, παίρνουν εθνικότητα, παίρνουν γλώσσα, είσοδο στο ΝΑΤΟ και είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν άλλα αιτήματα, τα παίρνουν όλα. Θα ήταν ηλίθιοι να απορρίψουν. Εδώ ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι είναι υποφελία της χώρας η Συμφωνία των Πρεσπών και μάλιστα ο κύριος Γκοτζιάς, είπε, λέει, φεύγω ευτυχισμένος από το Υπουργείο γιατί έκανα το καθήκον μου. Δεν θα γλιτώσει στη φυλακή ούτε ο Γκοτζιάς ούτε ο Τσίπρας. Μετά τις εκλογές θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Διότι ας λένε ότι είναι υποφελής η Συμφωνία των Πρεσπών για τη χώρα. Όλοι ξέρουμε ότι έγινε χωρίς Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς έγκριση της Βουλής και με αντίθετη τη λαϊκή πλειοψηφία. Επομένως παραβιάζεται η λαϊκή κυριαρχία. Τι θέλει ο λαός? Δεν συμφωνεί με αυτό που υπέγραψε ο Κοντζιάς και ο Τσίπρας. Δεν συμφωνεί ο ελληνικός λαός, δηλαδή. Δεν έχουμε όμως και δημοψήφισμα. Με το ζόρι, ότι μας ωφελούν με το ζόρι. Δεν προχώρησε όμως και σε δημοψήφισμα, όπως είπατε, πρόεδρε. Τίποτα, να δώσει τίποτα. Το λόγο στον ελληνικό λαό, έτσι έχετε τίποτα. Πει. Τίποτα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα λογοδοτήσουν μετά τις εκλογές, θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη και ο Κοντζιάς και ο Τσίπρας και ενδεχομένως και ο Μητσοτάκης. Διότι ο Μητσοτάκης τι λέει, το όνομα δεν τον νοιάζει και τον νοιάζει μόνο η γλώσσα και η εθνικότητα. Και αυτό που λέει ο Μητσοτάκης προσβάλλει την τιμή της Ελλάδος. Διότι το όνομα, όταν το παίρνουν το όνομα, από μόνο του είναι αλυτρωτικό το όνομα και τρομολογεί διεκδικήσεις. Άρα λέτε ότι θα έχουμε... και ο Μητσοτάκης είναι στη σκακέρα ως συνένοχος. Διότι η Νέα Δημοκρατία και αυτή δεν λέει ευθέως για το όνομα τη τάση θα τηρήσει, παρά οι αντιρρήσεις είναι μόνο για τη γλώσσα και για την εθνικότητα. Καλά, έχει πει αν έρθει στη Βουλή δεν θα το ψηφίσει. Δεν θα το ψηφίσει, αλλά στη Θεσσαλονίκη απάντησε ευθέως ο Μητσοτάκης ότι μόνο η γλώσσα και η εθνικότητα τον βρίσκει αντίθετο. Ότι το όνομα δηλαδή... πρέπει να το συμβιβαστούμε να δοθεί. Εδώ τώρα δεν, όμως... δεν ήταν κατηγορηματικός, καταλάβατε. Δεν ήταν Απόλυτα. Αλλά εδώ βλέπουμε τώρα στην κυβέρνηση, θέλω να σταθούμε λίγο, πρόεδρε. Παρουσιάζεται μια διγλωσία. Ο Αλέξης Τσίπρας χαιρετίζει την πρώτη διαδικασία που έγιναν στα Σκόπια με τον Πάνο Καμένο να μιλά για δωροδοκίες, για χρηματισμό και όλα όσα. Εντάξει, αυτά είναι μια εικόνα γελιότητας της κυβέρνησης. Ο ένας επενεί την υπόθεση και ο άλλος υποτίθεται ότι αρνείται. Αυτό είναι το θέατρο της τρέλας. Μάλιστα. Δηλαδή μια κυβέρνηση διχασμένη, ένας λαός που αντιτίθεται και μια βουλή που κάθεται και τους κοιτάει. Καταλάβατε, η ελληνική βουλή τι ρόλο παίζει δεν μπορώ να καταλάβω. Η ελληνική βουλή, ο πρόεδρος της βουλής δεν έπρεπε να συγκαλέσει τη βουλή να γίνει μια συζήτηση για το Σκοπιανό? Κάναμε συζήτηση για το Σκοπιανό? Δεν κάναμε. Έγινε υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μια σύσκεψη. Η προηγούμενη σύσκεψη του 92 που είχε γίνει υπό τον Καραμαλή είχε αποφασίσει τη μη χρήση του όρου Μακεδονία. Σωστό. Άρα παραβιάζει ο Τσίπρας την προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Καταλάβατε, είναι σοβαρό το θέμα. Το αδίκημα είναι σοβαρό, κύριε Γιάννη. Επειδή γιατί είπατε ότι θα λογοδοτήσουν, εγώ το κρατάω αυτό. Πιστεύω απόλυτα, το πιστεύω απόλυτα. Γιατί αν δεν λογοδοτήσουν αυτοί, ποιος θα λογοδοτήσει? Συγγνώμη, όταν βγαίνεις πρωθυπουργός και κάνεις αντίθετα με τη θέληση του λαού,
Πρώτον, δεν συγκαλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σύσκεψη να ενημερώσει τα άλλα κόμματα. Ναι. Αδιαφορείς γιατί τι λέει η Βουλή. Δεν συζητάς στη Βουλή το θέμα και πας και λες δεσμεύεις τη χώρα. Ναι. Νομίζω ότι είναι πρωτοφανής η αυθαιρεσία. Πρωτοφανής η αυθαιρεσία στα πολιτικά χρονικά. Γιατί το 92 κάναμε σύσκεψη αρχηγών? Γιατί ο τότε πρόεδρος Δημοκρατίας μπορεί να ήταν αντίθετος πολιτικά από εμάς τους κεντρώους. Ναι. Είχε όμως ένα αίσθημα ευθύνης. Είχε ένα αίσθημα, συγκάλεσε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Είχε ένα αίσθημα ευθύνης. Εκείνος που αρχίζω και ανησυχώ για το τι στάση τηρεί είναι ο σημερινός πρόεδρος Δημοκρατίας. Τι στάση τηρεί, αφήνει τον Πρωθυπουργό να δεσμεύει τη χώρα? Αφήνει τον Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, να δεσμεύει τη χώρα? Δηλαδή πού θα οδηγηθούμε? Κύριε Λεβέντη, επειδή όμως είπατε για πιθανές δικαστικές καταλήξεις του θέματος και λογοδοσία στη δικαιοσύνη, κάποιος θα πρέπει να κινήσει αυτές τις διαδικασίες. Προφανώς η επόμενη στιγμή. Βουλή, όταν η κυβέρνηση τώρα έχει πλειοψηφία αυτός 153 και δεν μπορούμε να γύρουμε θέμα ευθύνης υπουργών. Ναι. Αλλά η επόμενη κυβέρνηση που θα υπάρξει... Ναι. Η επόμενη κυβέρνηση, ελπίζω να ο Μητσοτάκης να μην σχηματίσει κυβέρνηση, να πιάσει 130 και μαζί με τη γεννηματά να πιάσει 140 τόσα και να χρειάζονται και τους ψήφους της Ένωσης Κεντρών. Οπότε εμείς θα πούμε, για να στηρίξουμε την κυβέρνηση, ζητούμε παραπομπή των ενόχων στη Βουλή. Για το σοβαρό αυτό εθνικό θέμα. Ναι. Έτσι ελπίζω ότι δεν θα μπορεί ο Μητσοτάκης να σχηματίσει κυβέρνηση. Ναι. Δεν θα του φτάνουν τα κουκιά μαζί με τη γεννηματά και θα χρειάζονται οι βουλευτές Ένωσης Κεντρών. Γι' αυτό προσπαθώ η Ένωση Κεντρών να πάρει ένα 6-7-8%, να έχει έναν αριθμό 16 ή 18 βουλευτών, να μην γίνεται κυβέρνηση χωρίς εμάς. Οπότε θα πούμε, για να γίνει κυβέρνηση ζητούμε παραπομπή των ενόχων στη δικαιοσύνη. Καταλάβατε? Απόλυτα. Δεν ανάγκη να έχεις πλειοψηφία. Απόλυτα. Μπορεί και ένα κόμμα, ο Κράξης στην Ιταλία έπιανε 5%, αλλά έγινε πρωθυπουργός. Με 5% έγινε πρωθυπουργός ο Κράξη. Δηλαδή όταν δεν τα βρίσκουν οι μεγαλύτεροι, αναγκάζονται και κάνουν πρωθυπουργό το μικρότερο. Πολλές φορές υπάρχει αυτό το στοιχείο σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα. Κύριε Λεβέντη, τώρα για να επιμείνω λίγο στο θέμα, σήμερα είχαμε και την τελετή παράδοσης παραλαβής, επειδή προηγήθηκε και ένα θερμό επεισόδιο με τον Πάνο Καμένο και τον κύριο Γκοτζιά, την παρέτηση Γκοτζιά, μπαίνει ο Πρωθυπουργός, αναλαμβάνει Υπουργός Εξωτερικών, στέλνοντας πολλά και ηχηρά μηνύματα, εκτιμώ, εσείς θα μου πείτε, και κυρίως προς τον Πάνο Καμένο που λέει δεν θα ανοιχθεί διγλωσία. Πλέον μπαίνει απέναντί του, αυτό καταλαβαίνω, και ότι η συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να προχωρήσει, λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Καμένος πρέπει να σταματήσει αυτό το γελίο θέαμα. Και από τη μια να λέει στηρίζει μέχρι τέλους τον Τσίπρα και από την άλλη δεν θέλει τις πρέσπες. Mm-hmm. Δεν πάει και παγάκι και καυτό νερό στη μασχάλη, δεν μπορεί να μπουν. Είναι γελίο το θέαμα. Πρέπει αντρίκια να το ξεκαθαρίσει. Ή συμφωνεί μέχρι τέλους με τον Τσίπρα ή πάει στον πρόεδρο Δημοκρατίας και αποσύρει την εμπιστοσύνη. Και το ένα και το άλλο είναι γελίο. Mm-hmm. Τελεία και παύλα. Έχουμε τελειώσει με τον Καμένο. Δεν αντέχω άλλο πλέον. Αυτό το γελίο θέαμα και το ένα και το άλλο δεν γίνονται. Θα θεωρείτε... Να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Ναι. Ήδη ο Καμένος έλεγε ότι δεν θα ψηφίσουν οι Σκοπιανοί. Οι Σκοπιανοί όμως είδες ξέρουν το συμφέρον τους και πήγανε και ψηφίσανε. Και ας αφήσει ο Καμένος ότι δωροδοκήθηκαν και τέτοια. Τους συνέφεραν οι πρέσπες και γι' αυτό ψηφίσανε. Τα παίρνουν όλα από την Ελλάδα. Παίρνουν όνομα. Παίρνουν γλώσσα, παίρνουν εθνικότητα, παίρνουν ΝΑΤΟ, παίρνουν Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άλλο θέλανε? Τι άλλο θέλανε? Τα αιτήματα των Σκοπίων όλα εκαλύφθησαν. Τι άλλο? Θα ήταν ηλίθιοι να μην ψηφίσουν χθες. Άρα λέτε είμαστε μπροστά σε απρόβλεπτες εξελίξεις πλέον. Σε προδοσία μπροστά είμαστε, καθαρά προδοσία. Προδοσία, και πρέπει να συγκληθεί η Βουλή αμέσως και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Διαφορετικά αναλαμβάνει και ο ίδιος ευθύνες, τις οποίες δεν θα μπορέσει να βγάλει από πάνω του.
Τελεία και παύλα. Και το κάτι άλλο που έγινε σήμερα στη τελετή. Μίλησε ο Τσίπρας για να κάνει την τρίτη ζώνη από 6-12 μίλια. Ναι. Αυτό συνιστά αλλαγή εξωτερικής πολιτικής, γιατί η Τουρκία το έχει ονομάσει κάζος μπέλι αυτό. Προσέξτε, αν προχωρήσουμε αυθαιρέτως, χωρίς σύσκεψη πολιτικών αρχηγών και χωρίς ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, μπορεί η Ελλάδα να εμπλακεί σε πόλεμο. Ανοίγονται πολλά μέτωπα, Πρόεδρε. Ανοίγει πολλά μέτωπα ο Τσίπρας και δεν τον παίρνει. Δεν είναι τόσο μάγκας. Θα μπλέξει. Τίποτα άλλο δεν λέω. Μάλιστα. Ένα τελευταίο σχόλιο σας θέλω με το μεγάλο επίσης θέμα εσωτερικό πλέον, με την περικοπή ή όχι των συντάξεων. Πρόεδρε, τι εκτίμηση έχετε? Μία κρύο, μία ζέστη. Έχουν κατατεθεί οι προϋπολογισμοί. Ακούσε, με δύο κατευθύνσεις. Ο Κοστέλο αυτός συναντήθηκε προημερών με ένα βουλευτή δικό μου στις Βρυξέλλες. Ναι. Και του είπε, ο Κοστέλο είναι εκπρόσωπος των θεσμών. Ναι. Ξέρετε τι είπε? Ότι αν δεν κοπούν οι συντάξεις, ναι, πρέπει αυτά τα λεφτά να τα βγάλετε από τα παιδιά που ταΐζεται στα σχολεία, από τις φοροαπαλλαγές, από τους φτωχούς. Και δεν σας συμφέρει, λέει, να κόψετε από τους φτωχούς για να μην κόψετε τις συντάξεις. Εγώ θα σας συμβούλευα να κοπούν οι συντάξεις καλύτερα παρά να αφήσετε τους φτωχούς να πεθάνουν. Ακούστε τι είπε ο Κοστέλο. Μάλιστα. Άρα ο Τσίπρας προκειμένου, να πάρει ψήφους, φοβάμαι ότι θα ρημάξει τους φτωχούς. Ακούστε τι συμβουλή έδωσε ο Κοστέλο. Εμείς, λέει, τα λεφτά έτσι κι αλλιώς θα τα πάρουμε. Ό,τι γλιτώσετε από το αν δεν κόψετε τις συντάξεις, ναι, θα τα κόψουμε από τη φτώχεια. Θα ρημαχτεί η φτώχεια. Τα ακούτε? Τα ακούω, Πρόεδρε. Ναι, μου φαίνεται μία είδηση την οποία μεταδίδεται εδώ και θα ακουστεί η φωνή σας μέσα. Εγώ λέω πάντα αλήθεια. Ναι, όχι. Πάντα αλήθεια λέω. Προφανώς δεν σας αμφισβητώ σε αυτό. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεβέντη. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.